Έχουμε τεράστιες αλλαγές στο PlayStation. Όταν λέμε τεράστιες, τεράστιες. Έχουμε νέα παιχνίδια του PlayStation Plus τα οποία είναι πολύ καλά. Παίζουμε ήδη το Spider-Man 2. Έχουμε άποψη για Mortal Kombat 1 και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Γιώργος, είσαι έτοιμος? Όχι. Κατάλαβα. Φύγαμε! Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Busted και στο Game Recap. Μισό να το δω. Κάτσε, γιατί πάτα μπορεί να το κάνω και λάθος. Στο 138. Και γιατί. Άντε, να μπορεί να χειράσουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Και γιατί μπορεί για να το κάνω λάθος. Δεν το βλέπω. Από εβδομάδα, ξέρω, από εβδομάδα. Καλά, θα σας πω τι μου έκανε σε αυτό το Game Recap πραγματικά. Θα σε δώσω, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά πρώτα απ' όλα, τι κάνετε, Αλάνια, τι κάνεις, Γιώργο, πώς είσαι? Σήμερα πολύ καλά. Σήμερα πολύ καλά, ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Game Recap 138, αυτό που βλέπετε τώρα, αυτό εδώ το πανέμορφο επεισόδιο, το έχουμε ξαναγυρίσει. Και το έχουμε ξαναγυρίσει και αυτό το αρχείο λοιπόν που έχει γυριστεί και δεν θα ανέβει ίσως ποτέ, δεν ξέρουμε, ερωτηματικό, είναι γιατί εδώ, που το, από εδώ, πες τι έκανες ρε, όχι πες. Πες τι έκανες. Τίποτα δεν έκανα. Είχε βγήκαμε χθες, ήπιαμε τα τσιμπουράκια μας, γυρίσαμε. Εγώ αυτό. Γύρισε. Με καταπιέζεις. Η σχέση μας περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνεις. Γύρισε από τα τσίπουρα. Με καταπιέζεις, δεν μπορώ. Ναι, η αλήθεια είναι, το συνηθίζω αυτό. Γύρισε από τα τσίπουρα που λέτε και κάνουμε Game Recap. Και σε όλο το επεισόδιο θυμάμαι να του λέω: Γιώργο, ξύπνα. Γιώργο, κοιμάσαι. Ωραία, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Γιώργο, δεν είσαι. Όχι, μια χαρά είμαι. Το βλέπει λίγες ώρες πριν ανέβει το Game Recap αυτό και λέει: ρε, εσύ, όντως κοιμάμαι. Έλα, ρε, του λέω. Λοιπόν, τώρα θα σε απειλήσω. Καταρχήν, είχες βάλει ένα στόχο στο προηγούμενο Game Recap, ο στόχος παραμένει. Αλλά άσε το στόχο, άσε το. Όχι, όχι, έτσι, όχι, δεν το λέω. Τελευταίο recap είναι. Τελευταίο recap είναι. Ναι, ναι, ναι. Να το θυμίσω το στόχο. Ο Γιώργος είχε βάλει ένα στόχο. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να έχουμε 30 σχόλια σε κάθε Game Recap και είχε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα. Αυτό, εντάξει, το ξεπεράσαμε. Όχι, 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 δεν ξεπερνάμε τίποτα. Εκείνο παραμένει. Όχι, όχι. Και είχε πει ότι θα ήθελε ιδανικά μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε στο κανάλι 11.000 συνδρομητές. Είχε τάξει πολύ μεγάλο giveaway, το είχες τάξει? Ναι ή όχι? Ναι. 11.000 συνδρομητές είχε τάξει επίσης ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα θα έχει ένα πολύ μεγάλο giveaway και εγώ είχα πει ότι θα το ενισχύσω για σένα πάλι, γιατί θα έχεις κάνει πολύ καλό στο κανάλι αν συνέβαινε αυτό, ότι ξέρετε θα βάλω μια δημοσκόπηση, έτσι και αλλιώς τόσο καιρό μου λέει ότι θέλει κάποια καπάκι για το PlayStation 5 του δώρο, θα βάλω μια δημοσκόπηση και όποια επιλέξετε θα τα κάνω δώρο. Δεν βλέπω αυτό ο στόχο να πιάνεται. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αύξηση, έτσι, εννοείται σε αυτό που είπε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα 11.000, οπότε σου δίνω δύο επιλογές. Και θα δώσω και ένα κίνητρο και στα παιδιά. Ή περιμένουμε ακόμα μία εβδομάδα, δίνει διορία πριν εγκαταλείψει το Game Recap. Ναι, παιδιά, τέλος. Όταν λέμε κάτι, εκεί. Να μην συνεχίσουμε. Εγώ θα πω ότι αν το πιάσουμε το στόχο αυτόν, εγώ θα βγάλω σκηνές από αυτό το Game Recap που είπε ότι δεν θα βγει ποτέ. Έτσι και το πιάσουμε, μαζί με όλα αυτά που είπα, θα βγάλω σκηνές από αυτό. Δεν γράφω το αρχείο εγώ. Το έχω εγώ όμως κρατημένο στον υπολογιστή μου. Το έχω. Α, μ' απειλείς. Σε απειλώ. Βέβαια, ξεκάθαρα. Εντάξει. Okay. Θα βγάλω σκηνές από αυτό, έστω σε short. Για να τον καμαρώσετε, για να δείτε τι τραβάω. Οπότε, έτσι στόχια... κι αλλιώς. Πότε θα τον ξαναδείτε. Πότε θα τον ξαναδείτε. Αυτό. Τουλάχιστον είπαμε στα unboxings, γιατί έχουμε και τρομερά unboxing videos και reviews να κάνουμε. Είπες θα κάνεις τον κάμεραμαν το μοντέλο, ε. Ναι, θα το σκεφτώ και για εκεί πλέον. Θα το σκεφτώ, κατάλαβα. Μετά τις απειλές θα το σκεφτώ και αυτό. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι απειλή, είναι ότι αν πιάσουμε το στόχο που εσύ έβαλες και δεν δίνεις διόρια, πέρα από ότι προφανώς και θα έχει και giveaway, θα έχει μεγάλο και με τα καπάκια θα στα πάρω να τελειώνει την κρίνια σου από εκεί πέρα, θα βγάλω και τα πλητά σου στη φόρα. Λοιπόν, από λίγο στα unboxing και στα reviews που έχουμε. Το είχα δείξει πρώτη φορά τι από πίσω, εντάξει, πού να καταλάβατε. Κάποιοι δύο-τρεις γράψανε. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Μην πιστεί είναι όμως τώρα. Δεν θα πω ακριβώς. Θα πω ότι όμως είναι ένα περιφερειακό. Κούριζο περίπου. Θα πω ότι κάνει. Κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο που σε αυτό το εύρος τιμής που έχει, το πόσο κοστίζει και το χαρακτηριστικό, το δομικό του χαρακτηριστικό, δεν το βρίσκει αυτά λεφτά. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Όταν θα το ανακαλύψουμε μαζί παρέα και θα κάνουμε και τα τεστ λίγο εκεί πέρα να το δείτε. Πιστεύω θα σε εντυπωσιάσει και έχω και κάτι ακόμα, γιατί πάντα επιλέγω τα πράγματα που δείχνουν να είναι και σε σχετικά οικονομικά αλλά και σε απόδοση να είναι πραγματικά super. Έχω κάτι χιάρες
τις οποίες είτε τις βάλετε στον υπολογιστή σας, είτε στην τηλεόραση, είτε οπουδήποτε, απόλυτα λειτουργικές χρηστικές, θα πάθετε πλάκα, θα τα δούμε και εκείνα όμως. Θα είναι τα προσεχή βίντεο εκτός των Game Recap, που είτε θα με βλέπετε με τον Γιώργο είτε μόνο μου, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Καλά, τι θα γίνει. Στο μεταξύ, τις προάλλες πήρε το Σπύρι, πάλι δεν μου το έδειξες τι είναι αυτό εδώ πέρα που θες να δείξεις. Καταρχήν, τώρα αν έρθεις θα σου δείξω μόνο Spider-Man 2. Το είπα στην αρχή ότι το παίζω. Άσε ρε πονηρέ. Το έχω. Έχω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Βέβαια εκείνο βγαίνει πιο νωρίς. Δεν είδα, δεν είδα το εμπάργο γιατί τι ισχύει, οπότε δεν θα το πω. Μπορείτε να καταλάβετε όμως και τι άλλο. Σήμερα έχουμε πολύ, πολύ ωραία θέματα. Νιώθω ότι τα έχω ξαναπεί γιατί τα είπα και πάλι πριν από λίγες ώρες, αλλά προφανώς αυτό θα είναι λίγο πιο σύντομο. Υποθέτω, δεν ξέρω. Πολύ πιο σύντομο. Είχαμε πραγματικά σοκαριστική είδηση και βασικά είναι πολύ μεγάλη, τεράστια αλλαγή σελίδας στο PlayStation. Και αναφέρομαι φυσικά στην αποχώρηση, στην ανακοίνωση αποχώρηση του Jim Ryan, έτσι, του αφεντικού του CEO. Όχι, θα ξεκινήσουμε από εδώ, αλλά τα κάνω τον πρόλογό μου. Κάνω τον πρόλογό μου. Έχουμε καλά παιχνιδάκια στο PlayStation Plus. Έτσι, και έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις ακόμα. Θα ξεκινήσω από τα παιχνίδια του PlayStation Plus. Γιατί αν θυμάστε, παιδιά και Γιώργο, πρόσφατα είχαμε ανακοίνωση της αύξησης τιμής κλπ. Και λέγαμε λίγο να έρθει ένας μήνας, λίγο να ρολάρει, να δούμε κάτι καλό κλπ. Τον Οκτώβριο λοιπόν, στο PlayStation Plus Essential, τη βασική βαθμίδα, έτσι, την πιο φτηνή. Ξέρω τι θα πει ο Γιώργος και το έχω ξαναγυρίσει, αλλά έχει πολύ πλάκα. Έχουμε Καλή στο Protocol. Έχουμε Farming Simulator 22 και Wild West. Wild West. Γιώργο, γιατί είσαι ξενερωμένος με αυτά τα παιχνίδια, ενώ είναι πολύ καλά τουλάχιστον Καλή στο Protocol. Γιατί θα παίξει το Farming Simulator. Τι έκανε ο Γιώργος. Πριν λίγες μέρες πήγε και το αγόρασε. Και χθες λοιπόν που κάναμε το Game Recap, χτυπιόταν και έλεγε: έργα μου, το λέει, είναι δυνατόν. Επειδή πάω, το αγοράζω. Πάει και το βάζει στο PlayStation στη συνδρομή του. Κάτι τέτοιο παίχτηκε και εδώ. Εγώ αυτό που έχω να πω για το Καλή. Δεν που γίνεται αυτό. Καλά. Ακούς και την καμπάνα. Βαράει και η καμπάνα. Άρα, τίποτα... Άρα κάτι δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Πήρα το NBA, τσαφ, το έβγαλε. Πήρα το. Καλή σου, μπαπ, το έβαλε. Κάτσε άρα στην PlayStation. Να θυμηθούμε λίγο. Να οργανωθούμε λίγο, το ξέρεις τα ανέκδοτα. Έχω φάει να σας λέω τι παιχνίδια παίρνω, να ξέρετε τι παιχνίδια θα βγουν. Ή να μας πούνε τα παιδιά τι παιχνίδια θέλετε να μπουν στη δρομή, να πάτε αγοράζει ο Γιώργος και το βάζουμε το PlayStation. Έτσι, καλή ιδέα. Εγώ αυτό που έχω να πω για το Καλή στο Protocol, το είχαν βάσει και βίντεο review στο κανάλι. Το παιχνίδι, ναι, μεν έχει τα θεματάκια το από εδώ και από εκεί. Παρ' όλα αυτά, παίξτε το. Είναι από το δημιουργό του Dead Space. Πολύ ωραία γραφικά, εμένα μου άρεσε. Βάλτε το στο easy, αν θέλετε πειράξτε και τα accessibility settings, βάλτε λίγο όσο αφορά την αποφυγή του event λίγο να γίνει λίγο πιο εύκολο. Αλλά και στο easy θα το παίξετε νερό, δηλαδή μια-δύο φορές θα πεθάνει μέχρι να τροματιστείτε. Έχετε θεματάκια του γενικά, αλλά είναι, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ ωραίο. Το οποίο θα μπορούσε να είναι εννοείται και πάρα πολύ καλύτερο, αλλά να το παίξετε, μην ακούτε από εδώ και δεξιά και αριστερά. Κάποιους κακεντρεχείς ανθρώπους βγήκαν να το κράξουν. Δεν θυμάμαι τι βαθμό το είχα βάλει, 7. Αλλά 7 είναι μια χαρά καλό παιχνίδι. Αυτό. Α, επίσης το Farming Simulator αγρότης μόνος ψάχνει, τέλειο, παίρνεις το τρακτεράκι σου κάνεις. Και το Wild West, δεν είναι άσχημο. Το Minecraft των φτωχών. Όχι το Minecraft, το Diablo των φτωχών θα έλεγα. Το Diablo των φτωχών. Είναι έτσι top down φάση, action RPG, σε άγρια δύση. Weird, περίεργη δύση. Δεν το έχω παίξει, λίγο το έχω δει, το έχω δει βασικά. Μου φάνηκε ενδιαφέρον και να το κατεβάσω. Τα παιχνίδια γίνονται διαθέσιμα την Τρίτη. Θα έχει ανέβει μέχρι την Τρίτη το Game Recap που το έχουμε γυρίσει 8 φορές. Δεν νομίζω. Λοιπόν, προσπερνάω, φεύγω από εδώ. Και άργησε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Για τελευταίο Game Recap είσαι πολύ απαιτητικός πελάτης. Τι να κάνω. Μάλλον από την άλλη εβδομάδα είδες και εσύ, μάλλον και θα λείπεις από ό,τι βλέπω να μην πιάνουμε το στόχο γι' αυτό. Μάλλον θα σου έχω και καλά νέα για το Game Recap γενικά, αλλά. Να είσαι εδώ να τα μάθεις. Να είσαι εδώ να τα μάθεις. Τουλάχιστον το βλέπεις. Μόνο στο σαλόνι θα κάθομαι να τα βλέπω και θα κλαίω. Για να... Έλα, άντε, λοιπόν, αλάνια. Άντε, παίξτε μπαλίτσα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το Horizon το Forbidden West σου άρεσε. Καλό ήταν. Τέλειο ήταν, έπλα καλό. 10 το είχα βάλει. Κατά λάθος. Και το DLC του. Πήγες να πατήσεις 0-1 και πάτησες 1-0. Με τους αγκώνες έγραφα γι' αυτό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ανακοινώθηκε και επίσημα. Είχαμε βγάλει στο Bastion.gr σαϊτάρα μας τις φήμες πολύ καιρό πριν. Άμα μπαίνατε εκεί πέρα θα το ξέρατε. Horizon Forbidden West λοιπόν Complete Edition βγαίνει.
για PlayStation 5 και PC, θα το χαρούν οι πισάδες κατευθείαν Complete Edition. Θα έχει μέσα το παιχνίδι για το PS5, η έκδοση προφανώς, το Burning Source, το DLC, το expansion του, που είναι πάρα πολύ καλό, 9 του Βαλαφτουνού. Σαν στανταλόν παιχνιδάκι είναι. Εντάξει, είναι πολύ μικρό τη διάρκεια, αλλά πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και σετάρει πολύ ωραία το τέλος του Horizon Forbidden West με το επόμενο, το 3 που θα κλείσει την τριλογία. Από εκεί πέρα έχει κάτι comic book, κάτι artbook, έχει κάτι άλλα outfits για την Aloy κλπ. Για PlayStation 5 θα βγει. Πότε, 6 Οκτωβρίου. Μια χαρά. Για PC όμως θα έρθει στις αρχές του 24 μέσω Steam και Epic Games Store. Δηλαδή, πιστάδες λίγο, περιμένω λίγο παραπάνω. Ήμουν γρήγορο σε αυτό. Εντάξει. Θα το παίξετε, θα το πάρετε. Όχι, το παίξετε το Horizon Forbidden West. Αν όχι, να το παίξετε, να το πάρετε τώρα πακετάκι. Και εδώ πέρα το PlayStation λέει 69,99 αρχή τιμή, ε. Μια Αμερική, δολάρια ή ευρώ. Ευρώ, δολάρια 59. Άκουρε τώρα. Λέει δολάρια 59,99. Ευρώ 69,99. Εσείς Ευρωπαίοι έχετε λεφτά, λέει. Είστε καπιτάλες. Με την ισοτιμία, ρε. Το παίζουν εκεί. Αφού η ισοτιμία του ευρώ είναι. Είχε φτάσει τέσσερα, λίγο παραπάνω το ευρώ. Γι' αυτό, να σου λέει πάρε λίγο παραπάνω. Πάω παρακάτω. Να πάω παρακάτω. Πού θα πας? Πού θα πάω, λοιπόν. Να παραμείνω λίγο στο PlayStation Plus, γιατί από τώρα ξέρουμε παιχνίδι. Είμαστε σοβαρό κανάλι, ρε Σίγιο. Δηλαδή, τα βλέπω αυτά. Σοβαρό κανάλι. Τώρα, μα είχε λίγο παραπάνω καφέ, θα τον έχει εδώ μπροστά μου, έτσι. Λέγοντά το να κάνω έτσι drama effect. Λοιπόν, από τώρα θα σας πούμε παιχνίδι του PlayStation Plus Extra της δεύτερης βαθμίδας. Που έχει extra. 400. Του Extra, ναι, της δεύτερης βαθμίδας. Φτιάξε με, πες μου. Το Νοέμβριο! Καταλαβαίνεις. Ακόμα αυτή τη στιγμή γράφουμε στο μετέχνη του αλλάζει ο Σεπτέμβριος. Και θα πούμε τώρα για παιχνίδι του Νοεμβρίου. Τόσο μπροστά είμαστε. Λοιπόν, ένα από τα παιχνίδια θα είναι Day One στη συνδρομή στο PlayStation Plus Extra. Και είναι το Tear Down. Ένα παιχνίδι το οποίο τα γραφικά θυμίζουν πάρα πολύ Minecraft. Σε ένα State of Play πρόσφατα. Θέλω να βγαίνω. Φεύγω. Έλα ρε Γιώργο. Άκουμε λίγο. Τώρα ακούω για παιχνίδι Νοεμβρίου, Day One. Έχουν ανεβάσει την ημέρα στο Θεό. Λέω θα πει καμιά παιχνιδάρα. Πάρτον. Ανέβασα τον πύχη έτσι και τα κάτω μετά. Περίμενε. Περίμενε. Ακόμη προσγειώνομαι. Περίμενε. Τι παίχτηκε. Αυτό το είχαμε δει σε ένα State of Play που είναι που πας και τα κάνεις όλα τα να πού. Που τα διαλάς όλα. Φάνηκε διασκεδαστικό, εντάξει, περιμένει κανένα τριμπλή. Τι υποβαθμίζεις να έρθει το SRU του YouTube και σε κόψει. Πες, πουτάνα. Όχι, ρε σταμάτα, δεν κάνει ρε τέτοια άλλα στο YouTube, ρε, δεν κάνει. Τι υποβαθμίζεις να σε κόψει το SRU. Όχι το SRU του, τα ελέγχει όλα αυτά το YouTube, είναι σκληρό. Ένα μαλάκα και πολύ είναι. Λοιπόν, εντάξει με αυτό, είχαμε και την αποκλειστικότητα. Δεν αποκλειστικό, τρέιλερ ολόκληρο, εγώ το κανάλι PlayStation, έτσι το βρήκα στα γαριδάκια. Μεγάλο προκλειστικότητα εμείς. Καλά ρε εσύ τώρα. Καλά ρε εσύ. Λοιπόν, όπως πάντα το είπα πριν, ότι η συζήτηση συνεχίζεται στα σχόλια, έτσι. Αλάνια, το ξέρετε, πάμε εκεί, συνεχίζουμε και σχολιάζουμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε και συζητάμε σήμερα. Ακόμα και για την κρίνια του Γιώργου. Μου αρέσουν πάρα πολύ σχόλια, πραγματικά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε. Του Γιάννη εννοείς. Του Γιάννη. Alan Wake 2. Λοιπόν, Σεπτέμβριο τώρα, βασικά Οκτώβριος είναι ένας μήνας φωτιά. Έχουμε καινούργια θέματα. Μου έχει από μέσα σε λίγες ώρες καινούργια θέματα. Καλά, ναι, εννοείται. Τι νομίζεις. Άντε, για πες. Όχι, θα το πω το Alan Wake και μετά θα το συνδέσω με το προηγούμενο. Οκτώβριος φωτιά. Αυτά που ξεχωρίζουμε είναι Assassin's Creed Mirage. Έχουμε φυσικά Spider-Man 2, το οποίο το παίζω ήδη. 16 Οκτωβρίου θα λήξει. Θα τα πούμε και λίγο πιο μετά το embargo για να πούμε εκεί πέρα. Τι θα σας πούμε. Τώρα που είπες Assassin's Creed Mirage, δεν έχουμε ένα βιντεάκι να ανεβάσουμε. Τώρα θα το σχολιάσουμε αυτό τώρα. Θέλεις τώρα να το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν. Τώρα εδώ που μας βλέπουν οι 10 άτομα. Ωραία. Εσείς δεν είναι 10 άτομα. Τα Αλάνια είναι μαζικοί. Army είναι ολόκληρο. Busted Army είναι. Busted. Δεν είναι 10, είναι 11. Τώρα εσείς δεν το δέχεστε. Το δέχεστε αυτό το πράγμα τώρα να μας λιδωρεί έτσι. Έλα, λέγε. Για πες για το βιντεάκι. Λοιπόν, έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάνα μήνα και. Είχαμε πει να ετοιμάσουμε ένα βίντεο αφιέρωμα στον Μπασίμ, τον πρωταγωνιστή του Assassin's Creed Mirage, τον οποίο τον είδαμε πρώτη φορά στο Valhalla. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία παραγωγής, όπου έφτασε στο τελικό edit που το έκανε ο Γιώργος. Τέλεια, δεν το λες. Θέλει διορθώσεις το βίντεο και περιμένω εδώ και τρεις εβδομάδες τις διορθώσεις του βίντεο.
Αφού ο αφηγητής ήταν, μάλλον κοιμόταν την ώρα που πήγε και έκανε. Ο αφηγητής είναι τέλειος. Είναι καταπληκτικός ο αφηγητής. Τίποτα, θα κόψει την αρχή και πάρ' το έτσι, κατευθείαν. Ναι. Θέλω να πιστεύω και πραγματικά, αφήστε το να λέει, πείτε μου, αν θέλετε όντως να το δείτε το παιχνίδι. Κοίταξε, 5 Οκτώβριο νομίζω βγαίνει το Μοιράζ, πότε βγαίνει. Νομίζω, εμένα ρωτάς. Θα προλάβει να δει το βίντεο, να το βγάλουμε γι' αυτό, ε. Να δω τα εγώ παιδιά σήμερα, λίγο σήμερα θα σου στείλω. Μαζί και τα δύο μαζί θα τα έχει. Σήμερα, εδώ σήμερα δεν ξέρω αν θα έχουμε το Game Recap. Μου βγαίνει σε λίγες ώρες. Άλλο αυτό. Κοίταξε. Νομίζω παιδιά ότι θα σας ενδιαφέρει. Είναι ένα σχετικά σύντομο βίντεο αφιερωμένο στον Μπασίμ. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τι ερωτήματα για τον background του και το τι είναι απαντώνται στο Valhalla, τι ερωτήματα περιμένουν να απαντηθούν στο Μοιράζ. Που μπορεί να τα ξέρουμε κιόλας, δεν μπορούμε να τα πούμε. Αλλά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και αν δεν είσαι ο Γιώργος. Θα το δείτε. Να πάλι ο Γιώργος. Πάλι ο Γιώργος. Η κολόνα. Το μοντέλο. Είσαι ο καλύτερος. Καθαρίστρια έχω καταντήσει. Πείτε ρε. Εντάξει, τόσα λεφτά πέρασε, Γιώργο. Αν έξαχασε. Να ξαναγυρίσω το Alan Wake 2 τώρα, γιατί είναι η τρίτη μεγάλη κυκλοφορία του Οκτωβρίου. Πες και αυτό εδώ πέρα. Βγήκαν και είπαν από τους δημιουργούς, από τους developers, έτσι, από το Remedy, ότι το παιχνίδι χτίστηκε. Με επικέντρωση, δηλαδή ήταν επικεντρωμένοι developers στα 30 FPS ώστε να έχουν μια εμπειρία πιο cinematic, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Και μετά μου θες PlayStation Pro έτσι. Περίμενε, όσα δεν φτάνει, λέει, αλεπούτα και κρεμαστάρια. Οκ, μια καλή δικαιολογία σου λέει, ξεκινήσαμε και είμαστε επικεντρωμένοι στα 30 FPS. Αυτό θέλουμε, λέει, για το Alan Wake 2. Αλλά, στο PS5 και στο Xbox Series X καταφέραμε και βάλαμε και performance mode. Δεν μιλάει για 60 FPS, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι ο στόχος στα 60 FPS. Οπότε σου λέει, ναι, μεν εμείς επικεντρωνηθήκαμε στα 30, αλλά έχουμε και ένα performance mode να το παίξετε και στα 60 με ερωτηματικό. Οπότε μια χαρά. Τέλειο, άστο. Το είδα γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν. Μέχρι και στο δικό μας το site που το γράψαν τα παιδιά μπερδεύτηκαν. Οπότε το λέω τώρα για διευκρίνηση. Και. State of play. Για ένα παιχνίδι το οποίο ο Γιώργος το γουστάρει λίγο παραπάνω από κάποια άλλα. Υπάρχει μια φημολογία, το οποίο όχι απλά φημολογία. Χίντο Κοτζίμα, ο φίλος σου. Φίλος είναι αυτός ή δικός μου? Όχι, ρε, τον έχω εγώ το Κοτζίμα εδώ τηλέφωνο. Κάτσε να τον πάρω λίγο, να τον πω. Ναι. Πες το αν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα που ανέβασε. Έλα, ρε Κοτζί, τι κάνεις? Την πετάω και την πηγαίνεις. Περίμενε λίγο, κάνει μετάφραση του Google. Ναι, καλά είμαι κι εγώ. Ρε εσύ, Κοτζί. Είδαμε εκεί πέρα ένα βιντεάκι σε εσύ που ετοιμάζεται μέχρι για το Play of State. Ισχύει? State of Play, μην τον μπερδεύεις. State of Play, sorry. Ισχύει? Α, θα το δούμε τότε. Α. Μάλιστα. Δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου, ωραία. Okay, ρε κότζι, okay. Έλα. Τι ώρα είναι εκεί? Α, βραδάκι. Άντε. Χαιρετίσματα δώσ'. Ναι, έλα, γεια. Για πες, ούτε. Λοιπόν, ισχύει τελικά, ισχύει. Ότι... Εντάξει, λέει, το έδειξε το βιντεάκι, δεν ήταν την εικόνα βασικά εκεί. Ότι ετοιμάζουν ένα βίντεο, ναι, όσοι δεν το είδανε, αν μου το στείλεις για να το βάλω, θα το βάλω. Ότι φάνηκε εκεί πέρα το βιντεάκι και λέει ότι... Κάτι θα δούμε. Δεν ανοίγει τα χαρτιά του αυτός. Ναι, βασικά πρέπει να το ξύπνησα τώρα, γιατί εκεί πρέπει να είναι λίγο μεσάνυχτη. Ναι. Αργούσε και η μετάφραση από το Google Translate, Ναι, γιατί δεν του μιλούσε τη γλώssa του, γιατί του μιλούσε τα Ιαπωνέζικα εκεί πέρα. Δεν ξέρω καλά εγώ. Δεν ήθελες να κάνεις off, δεν ήθελες να κάνεις επίδειξη. Ναι, τους ανέβασε φωτογραφία από ένα συνεργάτη του που κάνει edit ένα βίντεο. Που γράφει πάνω εκεί, φαίνεται State of Play και DS2 Trailer για το Death Stranding 2 αναφέρομαι. Ο Γιώργος τον πήρε τηλέφωνο, του επιβεβαίωσε ότι τελικά έτσι είναι, οπότε έκλεισε. Πάμε επόμενο. Αφού του πήρε τηλέφωνο, το έχουν κάνει. Μεγάλο θέμα. Όχι, στο μεγάλο. Μίλησε μαζί του κατευθείαν. Τι άλλο να κάνω. Και δεν με θέλετε στο κανάλι. Το δε σε θέλουμε γιατί η λαοθάλασσα δεν έχει φτάσει μέσα σε 5 μέρες 11.000 συνομιλητές. Εντάξει, 100 άτομα είναι, δεν είναι. 100 άτομα έχουν μείνει ακόμα. Ένα χρόνο είμαστε εδώ, ένα χρόνο κοντεύουμε. Σιγάρα ένα χρόνο. Ιανουάριος ήτανε. Ναι. Ένα χρόνο, τι κάνουμε. Τι κάνω, τους μπρόχνουμε εκεί, τους κάνουμε από εδώ. Εντάξει. Για το Discord είπα σήμερα.
Τι να πει πάλι για εκεί. Πριν περάσω, θα πω για το Discord ότι αν είστε από αυτούς τους περίεργους που θέλετε να μιλάτε για game και να τα λέμε και καθημερινά μαζί, link στην περιγραφή, μπείτε στο server στο Discord και ελάτε να τα κάνουμε όλα τα να πού. Τώρα, επίσης, μια που το θυμήθηκα, καλή ώρα. Ούτε τα δικά μας λέω στην αρχή, ρε. Spotify. Φαντάζεσαι τι. Τα Game Recap ανεβαίνουν και στο Spotify. Δεν έχω βάλει link στο Spotify στο προηγούμενο Game Recap, αλλά αν γράψεις Spotify Game Recap, bus.gr θα το βρείτε. Θα βάλω link ίσως και σε αυτό τώρα. Θα το θυμηθώ, φαντάζομαι. Π.χ. το σημερινό επεισόδιο μπορεί να ανέβει αύριο, Δευτέρα, την Τρίτη. Αλλά γενικά θα βρείτε όλη τη καλά, τελευταία σεζόν. Τόσο. Όχι. Και μέχρι την εβδομάδα μπορεί να βγει. Λοιπόν, Jim Ryan, τεράστιο κεφάλαιο του PlayStation, ανέλαβε ως CEO τη Sony Interactive Entertainment. Το 19. Δεν ξέρω, το άλλαξα να ρωτάω λίγο γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Κοίταξε, δεν είναι ο CEO όλη τη Sony. Όχι, δεν είναι το Sony Group Corporation. Δεν είναι. Άρα υπάλληλο είναι και αυτό. Υπάλληλο. Όχι. Τι, να σου πω, Jim Ryan, τι ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος βγαίνει στη σύνταξη αρχικά, έτσι. Δεν έχουμε ούτε απόλυση. Αυτό δεν είναι κάτι που θυμάμαι. 55 χρονών και βγαίνει στη σύνταξη. Ρε φίλε, πραγματικά ούτε. Πώς το είπα χθες. Ούτε δημόσιο υπάλληλο σε εποχή Πασόκ. 53 χρονών σύνταξη. Και με ρωτούσε κιόλα. Ρε, εσύ, τι λέω. Και πόσο φάπαξ θα πάρει. Και πόση σύνταξη θα βγάλει. Τι λάθος έχω κάνει στη ζωή μου, πες μου. Δεν έχεις δουλέψει στη Sony, ίσως. Δεν έχω γίνει τσιράκι του CEO. CEO. Κοίταξε, CEO, αλλά να είσαι υπάλληλος, έτσι, αφού δεν είσαι του group ολόκληρου, του Sony group. Το, ναι. Υπάλληλος. Η αλήθεια είναι γιατί χθες είχα αναλύσει και ολόκληρο πώς διαχωρίζεται σε ποια τμήματα το Sony group και σήμερα δεν το έχω μπροστά μου. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι το group όλο, έτσι, ο οργανισμός της Sony. Εκεί πρέπει να είναι που με πήρε λίγο ύπνος. Ναι. Μόνο εκεί. Κάποια στιγμή. Πραγματικά. Αλήθεια το λέω. Αν φτάσουμε 10 χιλιάρικα συνδρομητές, θα βγάλω σκέψη. Κάποια στιγμή έκλεισε μέχρι και τα φώτα. Και με πείραζε. Πονάνε λίγο τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι κάτι θυμάμαι και ότι με πονούσαν λίγο τα μάτια μου. Λοιπόν, έλα γυρίσουμε στο Jim Ryan. Πραγματικά είναι τεράστια αλλαγή γιατί ο κάθε CEO τη Sony Interactive Entertainment και είναι και επικεφαλής του PlayStation ορίζει την πορεία του. Αυτός. Το 2019, και μάλιστα καλύτερα να το ξαναγράφουμε σήμερα, γιατί χθες νομίζω μπερδεύτηκα ότι είχε αντικαταστήσει τον Σον Λέιντεν, ο οποίος, γιατί και την ίδια χρονιά έχει φύγει και εκείνος, ο οποίος ήταν άλλο τεράστιο κεφάλαιο και πολύ συμπαθής. Πάλι υπάλληλος. Υπάλληλος, επειδή μεγάλος τέλεχος και εκείνος. Ο Τζοϊμ Ράιν είχε αντικαταστήσει τον Τζον Κοντέρα, ο επίσης και εκείνος ήταν. Για μένα ήταν, θεωρώ, από τα καλά στελέχη που είχαν περάσει στο PlayStation και τη Sony Interactive Entertainment, τη CIE. Είπε λοιπόν ο Jim Ryan, από την είδηση επιτέλους, ότι παιδιά, εγώ θα βγω σύνταξη από 1 Απριλίου του 24, γεια σας, γιατί λέει, εγώ μένω στην Ευρώπη και δουλεύω Βόρεια Αμερική. Με έχουν φάει τα πέρα δόθε, δεν βγαίνω, ρε παιδιά. Την άλλη φορά βγήκε και ζητούσε ένα ευρώ, πάρει μια τυρόπιτα στο αεροδρόμιο, το θυμάμαι. Δεν βγαίνω, λέει, δεν είναι ζωή αυτή, να δουλεύω, λέει, Αμερική και να ζω Ευρώπη. Και οπότε λέει, εγώ θα σας πω γεια σας, θα βγω σύνταξη, θα αποσυρθώ. Και από εκεί και πέρα, κάντε κουμάντο. Το θέμα ποιο είναι. Ψιλοπανηγυρίζει ο κόσμος που φεύγει. Γιατί έτσι. Και πανηγυρίζει και κόσμος από το ίδιο το PlayStation. Ενώ παίχτες και οπαδοί τη Sony ήταν λίγο. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, δηλαδή ήταν υπέρ λίγο των gas παιχνιδιών, υπέρ του digital. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις, δηλαδή και εγώ με το στυλ. Ήταν λίγο αιχμηρός στις τοποθετήσεις του. Δηλαδή, θυμάμαι είχε πει και στην. Κεντρική Ασία, Middle East, πώς μεταφράζεται ελληνικά αυτό, ότι ξέρω εγώ, άμα δεν το PlayStation, ξέρω εγώ, παιχνίδι δεν θα είχατε παίξει. Ήταν λίγο αιχμηρός στις τοποθετήσεις του, είχε κάνει κάποια έτσι διαμαντάκια. Επειδή έλεγε την αλήθεια. Δεν ήταν ακριβώς αλήθεια, αλλά εγώ αυτό θεωρώ που δεν κατάφερε να μπει στις καρδιές των παικτών και αναφέρομαι έτσι λίγο ρομαντικά, γιατί εμείς οι παίκτες έχουμε και λίγο ρομαντισμό μέσα μας. Δηλαδή, Σον Λέιντεν, αν το θυμηθώ το Σον Λέιντεν, δεν θα μείνω στον Τζον Κοντέρα, αλλά. Έβγαινε πάνω με τον μπλουζάκι Crash Bandicoot, ήταν επικοινωνιακός, λίγο όχι σε πόρωνε, σου δίνε, σε εμψύχωνε ρε παιδί μου όσον αφορά την πλατφόρμα του. Ο Jim Ryan έβγαινε νοχελικός, έτσι θυμάμαι το μαλλί, τον πεις και αυτός είναι ο λόγος να παραιτηθεί, όχι, αλλά... Όταν είσαι υπάλληλος εκεί πέρα, σου λένε έλα, να είσαι ό, και τελικά πας υπάλληλος, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, 28 χρόνια δούλευε στο PlayStation, έτσι, που άμα κάνουμε λίγο, πες ότι είναι 53 χρονών, τα 25-24 χρόνια στο PlayStation. Έβγαζε το τουπί, άνοιγε πόρτες. Δεν απέλησαν. Παρτίθηκε μάλλον. Αυτό θα μας το πούν και τα παιδιά. Εγώ αυτό θέλω. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Είναι ότι. Παρτίθηκε. Όσα χρόνια δούλευε, τι σε νοιάζει.
παραιτήθηκε, είναι σαν τις κυβερνήσεις που λέει ο τάδε υπουργός παραιτήθηκε ενώ απλά έπεσε τη λεύκο του λέει παραιτήσου. Κατάλαβες. Και αν θεωρείτε ότι τον παρέτησαν, για ποιο λόγο? Το PlayStation 5 πάει καλά, Γιώργο, ε? Πάει. Πάει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά πάει, βέβαια. Πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που σου είπα και χθες, ότι το έκανε για να αναλάβει ο Φίλιππας. Ο Σπένσερ, τέτοια ανατροπάρα! Τέτοια ανατροπάρα! Γιατί και ο άλλος λέει, να, δεν μπορούμε το τέτοιο και θα φύγει το Xbox και. Θες να το πάρω τηλέφωνο λίγο να το ρωτήσω κι αυτόν? Όχι, μωρέ, άσε, δεν είμαι έτοιμο να σηκώσω. Κοίταξε, και ο Σπένσερ για φευγιό τον κόβω ότι είναι. Για φευγιό από τη Microsoft. Από τη Microsoft, ναι. Στη Sony όμως. Μήπως θα τον υποδεχτούν έτσι, περίμενε. Θα σου πω τι θα γίνει με τη Sony. 1 Απριλίου 2024, ο σημερινός COO της Sony Group Corporation, νομίζω είναι το δεύτερο στέλεχος σε ιεραρχία, ο Hiroki Totoki, θα τον αντικαταστήσει προσωρινά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, ο οποίος θα είναι μαζί με το CEO της Sony Group, αυτός είναι το δεύτερο κεφάλι του ομίλου ολόκληρο, ο Kenichiro Yoshida, για να συνεργαστούν μαζί και μέχρι να επιλέξουν τον κατάλληλο ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Jim Ryan μόνιμα. Για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούγεται θα είναι ο Χούστ. Να στείλω φωτογραφικό. Στείλε ρε, καλά τι κάθεσαι. Δεν ξέρω. Πού να στείλω, θύμισέ μου. Γράψε. Ναι, πες μου. Hire job CEO. Όχι, ναι. Υπάλληλο CEO. papakisony.com. Κόμ. Okay. Οκ. Και τώρα μιλάμε για τον Jim Ryan που φεύγει και συγκινούμε, έτσι, αλήθεια. Δάκρυα. Και εγώ, κάτσε λίγο. Και εμένα η αλήθεια δεν κατάφερε ποτέ να μου γίνει ιδιαίτερα συμπαθής. Δηλαδή για τον Phil Spencer έχουμε πει 100 πράγματα. Δηλαδή τι θα σου πω, 100, έχει πει 100 μαλακίες. Ξεκάθαρα, έχει φουσκώσει πράγματα από τα οποία άλλα τα άλλα έχουν αποδειχτεί. Αλλά σαν άνθρωπο, σαν στέλεχος, σαν προσωπικότητα, σαν επικοινωνιακό κομμάτι του gaming, είναι συμπαθής. Ο Jim Ryan δεν κατάφερε ποτέ αυτό και δεν νομίζω ότι προσπάθησε κιόλας. Δηλαδή τον θυμάμαι, αυτό πήγαν από πριν. Έβγαινε, μα δηλαδή, η δουλειά του δεν είναι να είναι συμπαθής. Δεν είναι ρε, εσύ, λίγο και το επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, έβγαινε, θυμάμαι, στις παρουσιάσεις, σαν να βαριότανε. Πώς ήσουν χθες που ήσουν με τα τσιπουράκια, το έλεγα και χθες. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι, δηλαδή, έβγαινε εκεί και έλεγε 5-2 εκεί πέρα και τελείωνε. Δεν ξέρω αν μου απάντησε πριν. Πιστεύεις ότι τον παρέτησαν ή παραιτήθηκε όντως γιατί βαρέθηκε το πανέλα? Ναι, αυτό είναι το θέμα, το πανέλα, ρε. Αχα. Ναι, εσύ σίγουρα, τώρα τι. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί μιλάμε ότι είναι για τεράστια αλλαγή σελίδας, αυτό θέλω να πω και μετά μπορούμε να πάμε και σε ό,τι θέλεις για να μην το τραβάμε. Το κάθε στέλεχος, κάθε επικεφαλής μιας πλατφόρμας, ενός τόσο μεγάλου κομματιού μιας πολυεθνικής εταιρείας, έχει ένα όραμα, θέλει να αφήσει το στίγμα του, θέλει να αφήσει και να τον μνημονεύουν μετά. Θυμάστε τύπο Spencer πρόσφατα, στο προηγούμενο Gamer Cup το είπαμε, ότι αν εγώ αξαγόραζα την Nintendo, θα ήταν το ορόσημο της καριέρας μου. Okay. Δηλαδή, ο Jim Ryan ήρθε, έκανε κάποιες επιλογές. Δηλαδή, αυτός που θα έρθει, ίσως δούμε και σημαντικές αλλαγές στην πορεία του PlayStation. Θα μου πεις, δεν πηγαίνει καλά το PlayStation 5 και τώρα βγαίνει το Spider-Man 2 κλπ. Και. Εγώ θεωρώ ότι οι αλλαγές που θα δούμε σε πρώτη φάση από το νέο έτος θα είναι ότι θα βλέπουμε περισσότερα από το PlayStation. Τώρα, δηλαδή, θεωρώ ότι έλειψαν πολύ τα showcases. Έλειψαν πολύ να έρχονται λίγο πιο συχνά τα state of play. Νομίζω τα showcase όμως είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα και ίσως να έχουμε και λίγο περισσότερο γνώμονα το τι ακολουθεί. Δηλαδή τώρα είναι αυτό που λέμε, φέτος τι έχουμε, το Spider-Man 2. Μετά, Wolverine 2, Wolverine του χρόνου και βλέπουμε. Κατάλαβες. Κάμα. Αυτό θεωρώ λίγο ότι μπορεί να φτιάξει, αλλά αν σε περίπτωση μας πούνε και τα παιδιά ποια είναι η άποψή τους, τον παρέτησαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις πώς τον πάρει τον άλλο, γιατί βγήκε και δεν είχε καλό χτένισμα στο showcase, μια χαρά ήταν. Είναι ότι ο καθένας παρουσιάζει το πλάνο του και από εκεί και πέρα βλέπουν τα νούμερα. Βγήκαν, δεν βγήκαν, πήγαν καλά, δεν μπήκαν. Και εκεί μετά κοιτάνε σε αναπροσαρμογές ανθρώπων και πολιτικών. Απλά πιστεύω ότι ο επόμενος που θα έρθει, αυτό έλεγα πριν, ότι ακούγεται θα είναι ο Χούλστ. Αυτός που ήταν επικεφαλής Guerrilla Games, ο οποίος έγινε επικεφαλής των PlayStation Studios, νομίζω πήρε και προαγωγή πρόσφατα. Ακούγεται και αυτόν. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός, γιατί πιο πολύ λογική λέει ότι θα είναι αυτός. Μακάρι να είναι. Είναι player αυτός. Γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Θα δούμε ποιος είναι. Μακάρι να επιλέξουν τον καλύτερο δυνατό. Όποιος και να είναι, καλά παιχνίδια να έχουμε. Στην τελική αυτό θέλω. Και τιμές που να μην ανεβαίνουν.
Καλά, οι τιμές θα ανεβαίνουν. Και πλέον οι υπηρεσίες, εφόσον είμαστε και σε αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών, των συνδρομών κλπ., να έχουμε πολύ συμφέρουσες υπηρεσίες για εμάς τους παίκτες, να έχουμε συχνές εκπτώσεις. Αυτά θέλουμε στην τελική, έτσι. Και αυτό μας ενθουσιάζει, τι είναι, ρε Γιώργο, να βλέπουμε. Events που θα δείχνει παιχνιδάρες, ένα νέο God of War που θα δείχνει ένα νέο IP, να παίρνουν και ρίσκα που θα τους βγαίνουν. Και ας μην τους βγαίνουν καμιά φορά. Αυτό θέλουμε. Να έρθει ο καινούριος και να πει πάρτε Days Gone 2, πάρτε το. Το παίρνεις. Το παίρνεις, έλα ντε. Καφεδάκι πίνετε. Θες να μείνουμε άλλο στο Jim Ryan. Όχι. Εντάξει. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα τα συζητήσουμε μετά μαζί παρέα στα σχόλια, ξέρετε, Αλάνια. Ναι, ναι, ξέρω. Να σου πω ότι, να σου πω ότι παίζω. Να το συζητάω εκεί μαζί. Ναι, σε βλέπω. Πέντε σχόλια, κάτι δεν κάνεις. Ναι, ναι. Κάτι τα πάθεις. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, το είπα και πριν, ότι είναι αυτός ο μήνας για μένα πολύ πιεσμένος. Παίζω Spider-Man 2 και κάτι ακόμα. 16 Οκτωβρίου για το Spider-Man 2 θα δείτε review στο site των netsubas.gr. Θα έχουμε και βίντεο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχω καταφέρει να ετοιμάσω κάτι. Και εντυπώσεις, εννοείται θα έρθετε και θα ρωτήσετε 16 Οκτωβρίου, ρωτήστε ό,τι θέλετε για το Spider-Man 2. Θα στα πω όλα, θα είμαστε εδώ πέρα με τον Γιώργο ή μόνος μου, τι θα είμαστε? Μόνος μου, το πέρασα και αυτό. Έλα, θα τον έχουμε πιάσει το στόχο, θα τον έχουμε πιάσει. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα τώρα, προφανώς έχω δει κάποια. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα που θέλω να μου λυθούν παίζοντάς το. Αλλά 16 Οκτωβρίου να είστε έτοιμοι. Πραγματικά. Να πω εγώ τι παίζω. Ναι, θέλω πάρα πολύ να μάθω. Δεν παίζω τίποτα. Μπράβο, Γιώργο. Ναι, αλλά χθες είπες ότι είδες κάτι ταινίες. Είδα τον Gran Turismo. Το οποίο σου άρεσε, αλλά δεν είσαι του μηχανοκίνητου. Αυτό. Και την Barbie. Ναι, Barbie World. Καλή η Margot Robbie, σ' άρεσε. Πολύ καλή. Εντάξει, λίγο η ταινία, δεν ξέρω, μου έβγαλε λίγο, όπως είπα και χθες σε σένα, μου έβγαλε λίγο φεμινισμό και τέτοιο. Ναι, κοίταξε, θέλω να τη δω, ο λόγος που θέλω να τη δω, φαντάζομαι, για αυτό την είδες και εσύ, είναι γιατί έγινε τόσο χαμός. Μα το άκουγα πολύ αυτό εδώ πέρα και λέω εντάξει τόσο, και όντως τόσο. Πόση ώρα, θα χάσω πολύ ώρα από τη ζωή μου. Θα χάσεις. Ωραία. Κοίταξε, Μάρκο Τρόμπι όμως, ε. Μάρκο Τρόμπι. Δεν πειράζει. Χαλάλι, χαλάλι. Είδα από ταινίε. Κάτι σειρέ τελείωσα που έβλεπα Netflix, κάτι Marvel, κάτι τέτοια. Ναι, οκ, okay, περιμένω. Θέλω να πω ότι ταινίε θέλω να δω το Demeter. Έτσι, αυτό που είναι έτσι το δραγουλιάρικο. Το Blue Beetle. Αυτά έχω σκοπό να δω. Τι παίζω, σα είπα. Α, ναι, για το Mortal Kombat δεν είπαμε. Mortal Kombat 1 ανέβασα μέσα στη βδομάδα του review. Πω, με καμαρώνω που τα προλαβαίνω όλα, ε. Μπράβο μου. Μου άρεσε. Είναι πολύ καλό, όλη μέρα παίζει. Άμα δείτε τι ώρες παίζω και τι ώρες θα κάνω όλα αυτά. Μοντάζ δεν κάνεις. Ναι, τίποτα ρε. Σαρικά με το ζόρι έχουμε. Ποιομένος έρχομαι ρε, ποιομένος. Βίντεο unboxing δεν κάνεις. Πώς δεν κάνω, εγώ δεν κάνω. Εγώ δεν κάνω. Αλλά πόσο καιρό έχεις να κάνεις. Δεν είχα, τι να δείξω. Και επίσης μας είπανε, ο Λευτέρης νομίζω ποιος είπε. Θέλει να κάνουμε το Elite που έχεις. Βίντεο. Άιντε. Να το κάνουμε. Άιντε. Θυμάσαι πως γίνεται, ξέρεις πως γίνεται το unboxing. Θα κάνουμε λίγο συνεισαγωγή, κάνα τρία τέταρτα πάλι. Ακούστε τώρα, αυτό είναι inside joke, αλλά μου αρέσει να τα μοιράζουμε, το ξέρετε. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε τέτοια βίντεο, ξεκινάμε να γράφουμε. Το πιο δύσκολο πάντα, εδώ μια αίτηση για να σε γράψει είναι η αρχή. Οπότε ξεκινάω, κάνω επαναλήψεις κλπ. Και αυτό μου λέει πάντα. Θυμάσαι πως γίνεται. Λίδωρα, ρε. Κοροϊδεύει πάντα. Αυτό ξέρει να κάνει μια ζωή με κοροϊδεύει. Έτσι. Ποιες για τσουπουράκι, δουλειά μου. Ποιες τσουπουράκι για λαστορικά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Mortal Kombat 1, άρρωστο παιχνίδι, πολύ μου άρεσε. Πολύ ωραίο gameplay, το καλύτερο από τότε που μας επανασυστήθηκε το 2011. Πολύ καλύτερο από το 2011 από το προηγούμενο. Ας μπορώ να δω το review που έχει κάνει. Ένα βίντεο δεν έβγαλα όμως. Καλά, αυτό δεν περίμενα να το κάνεις. Video review, ρε, εσύ μου έχουν λείψει video reviews, δηλαδή μακάρι να είχα λίγο το χρόνο. Πότε? Δέχομαι και παραγγελίες, δηλαδή αν κάποιοι ξέρουν ότι θα το δουν, θα μπορούσαν να κάνουν το Spider-Man. Του πάντα μου πιθανόν θα το κάνω video review. Και θέλω να βάλω και ελληνικού υπότιτλου. Θέλω να το κάνω καλά. Α, σε ρε πονίδε. 16 Οκτωβρίου, ρε. 16 Οκτωβρίου. Ναι. Να είσαι έτοιμο για μοντάζ. Τόσα λεφτά πέρυσι. 16 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο. Εννοείται. Αν δεν είναι. Ήδη τραβάς, δηλαδή, ήδη τραβάς με το play video. Ναι, υπάρχει. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει περιορισμό, υπάρχει περιορισμό και τι κομμάτια θα δείξει. Οπότε ναι.
Ναι. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ξύνομο σε τέτοιε. Καλά, μην πει παραπάνω, εντάξει. Δεν σε πιέζουμε κιόλα. Όχι, δεν πιέζεται. Άμα θέλετε, πιέστε. Φυλάκι. Εγώ δεν θέλω. Συγγνώμη που ήταν λίγο πιο σύντομο το recap σήμερα. Αλλά ναι. Τι συγγνώμη, ρε. Τι συγγνώμη. Μια χαρά ήταν. Μπαμ, μπαμ. Όσο θα έπρεπε να ξέρουν τα παιδιά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Μπορεί η διάρκεια να ήταν αντί για μια ώρα 40 λεπτά, αλλά. Τα είπαμε όμω όλα. Τα είπαμε όλα. Θα φύγετε από εδώ και θα είστε αλάνια. Δεν θα μπορεί να σκορδέψει κανένα. Τα λέτε, εγώ το ξέρω αυτό. Έχω πάει. Να, το ναι. Έχω δει. Έχω πάει. Μου το έπανε. Μου το έπανε. Ποιο, ο Γιάννης και ο Διονύσης. Άιντε. Λοιπόν, αλάνια. Πάμε να πιάσουμε το στόχο πραγματικά, άντε. Έχω, θέλω πράγματα λοιπόν, να κάνουμε αλάνια. Και να... Για καλό... αντίο. Όπως θα το δείτε. Και ό,τι όλοι το δείτε. Καλό φθινόπωρο, νομίζω, θα πεις αντίο. Άιντε. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Έρχονται ωραία πράγματα. Μην φύγετε, περιμένετε. Τι έγινε? Νόμιζα ότι φεύγαμε και έλεγα είτε εγώ για χαιρετούσα μόνος μου. Ναι, ναι, έρχονται, έχουμε ωραία σχέδια μπροστά και ωραία πράγματα. Πάμε λίγο έτσι να ανεβαίνουμε, πάμε λίγο μαζί. Και νομίζω αυτό το λέμε με τα παιδιά εδώ και 3 μήνες, 4. Τι λέμε ρε φίλοι, μόνο ποιότητα βγάζουμε, τι άλλο θες να κάνουμε δηλαδή. Έχουμε πολύ πράγμα. Ποιότητα. Λοιπόν, φιλάκια. Παιδιά. Bye.